Καλησπέρα σας, κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα. Καλά. Κύριε Ιωαννίδη, θα πάω κατευθείαν στο θέμα. Γνωρίζετε ότι η ακρίβεια ταλανίζει τους πάντες. Ναι. Εχθές δείξαμε έναν λογαριασμό που μένει μία μητέρα με μισθό 850 ευρώ, πολίτρια στο επάγγελμα, και τα δύο παιδιά της με το βασικό σερβιτόρι, γιος 27 ετών, κόρη 24. Ο εκαθαριστικός ήταν 2.950 ευρώ. Ωραίο. Ναι. Κύριε Ιωαννίδη, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Αν συνεχίζουν κάποιοι να έχουν πρόβλημα σε κάποιες περιοχές συγκεκριμένες της Αθήνας, δεν φταίμε εμείς. Υπάρχει πρόβλημα με κάποιο πάροχο, κάτι γίνεται. Το έχουμε πει πάντως σε τεχνικούς. Δεν είναι ψάχνει. Δική μας ευθύνη. Ναι. Και να επανέλθουμε στον κύριο Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, λοιπόν, ένα τριχίλιαρο ήταν ο λογαριασμός μιας οικογένειας χαμηλόμισθων και σκληρά εργαζόμενων ανθρώπων. Η κυβέρνηση λέει ότι ναι, αλλά να κοιτάξουμε και τα δημοσιονομικά μας, και ναι, αλλά παίρνουμε στοχευμένα μέτρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τι λέει? Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή, γιατί το μόνιμο υποζύγιο είναι ο λαός μας. Τα σταθμισμένα οικονομικά, δημοσιονομικά μέτρα που ακούμε τουλάχιστον 10 χρόνια μέσω κρίσης, για να βγούμε από την κρίση και από το τούνελ, ο λαός την πλήρωσε. Για να βγούμε μετά στο δρόμο της ανάπτυξης, ο λαός την πληρώνει. Τώρα πληρώνουμε την απολιγνητοποίηση, πληρώνουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πράσινη ανάπτυξη, που κάνει τον λιγνίτη ακόμα πιο ακριβό, που ο λαός μας πληρώνει από την τσέπη του συνεχώς ματωμένους λογαριασμούς, ΔΕΗ, φυσικού αερίου κτλ. Και όλα αυτά σε συνθήκες που η ακρίβεια συνολικότερα μεγαλώνει, σε συνθήκες που ο δρόμος της κοινής αγροτικής πολιτικής, τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα, μια χώρα η οποία έχει τις δυνατότητες να δημιουργήσει διατροφική επάρκεια, να έχει δηλαδή σε μια σειρά από απαραίτητα προϊόντα επάρκεια για να μπορεί να ζήσει ο λαός της, όπως είναι κρέας, όπως είναι γάλα, όπως είναι ζάχαρη. Σε αυτές τις συνθήκες, εγκλωβισμένοι σε αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξυπηρετείται, ακολουθείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα, όπως και του ΠΑΣΟΚ ακόμα πιο πριν, ο λαός μας είναι απροστάτευτος. Και απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, εμείς λέμε σαν κόμμα ότι δεν είναι μόνο ο πόλεμος. Προφανώς ο πόλεμος ήρθε και θα οξύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, αλλά απαιτούνται άμεσα μέτρα. Το κύριο είναι να αλλάξει το κριτήριο με το οποίο παίρνονται οι αποφάσεις. Αν το κριτήριο αυτή τη στιγμή είναι η κερδοφορία των εμπόρων, των μεγάλων εμπόρων, και η κερδοφορία των βιομηχάνων, ο λαός μας θα συνεχίζει να στενάζει. Εδώ και τώρα, λοιπόν, πρέπει να επιταχθούν όλα τα αποθέματα, οι εισαγωγές σε είδη διατροφής. Εδώ και τώρα πρέπει να μπει πλαφόν στις τιμές λαϊκής κατανάλωσης στα βασικά είδη διατροφής, να καταργηθεί, και όχι να μειωθεί, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, να κρατικοποιηθούν μια σειρά επιχειρήσεις, κυρίως να στηριχθεί η βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων για την παραγωγή και διάθεση φθηνού φθηνών λιπασμάτων για τους αγρότες μας. Αυτά δεν είναι λύσεις οι οποίες αφορούν το σοσιαλισμό. Είναι λύσεις για σήμερα, για χθες. Είναι λύσεις για να μπορέσουμε να μην έχουμε προβλήματα που αφορούν την εφοδιαστική διατροφική αλυσίδα, την καθημερινότητα του λαού μας. Γιατί δεν τις παίρνει, δεν τα παίρνει αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση, λέτε? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια κυβέρνηση που να αρέσκεται να βλέπει τη φθορά της ή να γίνεται έτσι δέκτης της λαϊκής δυσαρέσκειας. Πάνω από τη φθορά των αστικών πολιτικών κομμάτων βρίσκεται το ιερό δισκοπότηρο, η σταθερότητα της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Και γι' αυτό το λόγο, όταν χρειάζεται, το ζήσαμε άλλωστε και τη δεκαετία του 2010, ξεκινώντας από το 2010, όταν πρόκειται να σωθεί το αστικό πολιτικό σύστημα, όταν πρόκειται να σωθεί, όταν τίθεται τέτοιο ζήτημα, να σωθεί, να διασωθεί η κερδοφορία, τότε υπάρχουν κόμματα τα οποία θυσιάζονται. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, το πρώτο κριτήριο δεν είναι αυτό. Θα σταθμίσει τους παράγοντες. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Είναι η απεργία στις 6 Απρίλη, που έχει το βασικό αίτημα να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα του πολέμου και την ακρίβεια.
Γι' αυτό πρέπει όλος ο κόσμος να κατέβει σε τέτοια απεργία στην απεργία. Γιατί η απεργία αυτή δεν αφορά μόνο γενικά και αόριστα τους μισθούς, αφορά τα ζητήματα της ακρίβειας, αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, η οποία έχει δημοσιονομικό, έχει και δημοσιονομικό αποτύπωμα. Άρα αφορά και αυτά τα ζητήματα η απεργία και τη δυναμική που πρέπει ο λαός μας να δείξει, να πιέσει για να πάρθουν άμεσα μέτρα. Κύριε Ιωαννίδη, παρότι ξέρω την απάντηση, επειδή το συζητούσαμε νωρίτερα, οφείλω να κάνω και σε εσάς την ερώτηση. Υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με κάποιο από τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου για το Κομμουνιστικό Κόμμα? Την κάνετε αυτή την ερώτηση επειδή υποθέτω ότι αυτές τις τελευταίες μέρες έχει αλλάξει και λίγο το τροπάρι. Γιατί εδώ είχαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έβγαινε και έλεγε δεν υπάρχει περίπτωση για αυτοδυναμία ή τίποτα. Τώρα έγινε θεσμικός και υπεύθυνος, με υποθέσω πως δεν ήταν, δεν ξέρω. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που με τίποτα δεν επρόκειται να πάει στη συνεργασία από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακούγεται ότι δεν τίθεται ζήτημα τώρα να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Υπάρχει προφανώς και άλλη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν διαπραγματευόταν την αυτόνομη πορεία του, αλλά τώρα αρχίζει και συζητάει τους όρους. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως είναι αυτή που βιώνουμε σήμερα, αυτή την περίοδο, με πόλεμο, με ένταση και ακόμα μεγαλύτερη ένταση της ακρίβειας, αρχίζουν και ψήνονται πάλι σενάρια συνεργασίας. Μάλιστα. Η σταθερότητα μιας κυβέρνησης, η οποία είναι αντιλαϊκή, είναι μείον και δεν είναι σύν για το λαό. Ο λαός μας δεν έχει τίποτα να κερδίσει από μια τέτοια σταθερότητα και φυσικά από κυβερνήσεις συνεργασίας, οι οποίες στηρίζουν μια τέτοια κυβερνητική σταθερότητα. Το ΚΚΕ δεν έχει τίποτα να πει, να συζητήσει, να συνεργαστεί με τέτοια κόμματα τα οποία μάλιστα είναι δοκιμασμένα. Τώρα, ακόμη και σε μια προγραμματική βάση, έστω όχι με όρους σοσιαλισμού, με όρους να ανασώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται, με όρους αναδιανομής αν θέλετε, μερικής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μέσα στο κίνημα συζητάει με όλο τον κόσμο, αριστερούς, δεξιούς, εργάτες, ανθρώπους οι οποίοι πασχίζουν καθημερινά να τα βγάλουν πέρα και δεν ζητάει ούτε πιστοποιητικό προγράμματος, ούτε πιστοποιητικό να συμφωνήσουμε για το σοσιαλισμό. Εκεί κρίνεται πραγματικά το να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται, γιατί μέσα στο χώρο εργασίας αποδεικνύει ο καθένας τις καλές του ή τις κακές του προθέσεις. Γιατί, αν θέλετε να το πούμε και πιο συγκεκριμένα, έχουμε ζήσει και 4 χρόνια προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ακριβώς με αυτό βγήκε, με τη λογική να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται, και τελικά μας έφερε και ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μνημόνιο. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι σε επίπεδο κυβερνητικής συνεργασίας με κανένα κόμμα. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε γερός, εύχομαι σύντομα να τα πούμε και στο στούντιο. Να είστε καλά και περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο κόσμο, τον ελληνικό λαό, αύριο της Αθήνας να βρίσκεται στο Σύνταγμα 8 η ώρα που μιλάει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής για το ζήτημα του πολέμου ενάντια στην εμπλοκή της χώρας. Επαναλάβετε παρακαλώ πού και πότε για τον κόσμο που μπορεί να θέλει να έρθει. Αύριο στο Σύνταγμα 8 η ώρα. Μάλιστα. Είναι η ομιλία του Γενικού Γραμματέα ενάντια στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν. Πολύ ωραία. Αύριο στο Σύνταγμα στις 8 η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Σύνταγμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.